γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο, γιατί πια νομίζω ότι δεν είναι ένα στους δύο χωρισμένος, είναι παραπάνω. Ναι, πολύ παραπάνω. Και τα διαζύγια συχνά τις περισσότερες φορές αφήνουν πληγές στους δύο ανθρώπους που χωρίζουν και όταν υπάρχουν παιδιά και στα παιδιά. Θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον Γιώργο Τομουκίδη, τον πολύ γνωστό μουσικοσυνθέτη, με τις τεράστιες επιτυχίες στο χώρο του πενταγράμμου. Νομίζω δεν υπάρχει μεγάλο όνομα στο χώρο της μουσικής που να μην έχει πει τραγούδια του. Θα συζητήσουμε αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Το θέμα του χωρισμού, το θέμα της επικοινωνίας με τα παιδιά μετά το χωρισμό. Και θα το δούμε από την πλευρά του πατέρα. Δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα ενδοοικογενειακά του κυρίου Μουκίδη. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και ούτε εκείνος είναι διατεθειμένος να αναφερθεί σε αυτά. Αυτά μπορεί να αφορούν το δικαστήριο και τους ανθρώπους τους δύο που χώρισαν. Είμαστε όμως εδώ για να δούμε πώς νιώθει ένας πατέρας όταν πια δεν είναι σε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με τα παιδιά μετά το διαζύγιο. Τη λακτάρα του πατέρα να βλέπει τα παιδιά του. Πώς δύο άνθρωποι όταν χωρίζουν μπορεί να είναι σε ισορροπία και να έχουν καλή επικοινωνία και τι συμβαίνει και μεταξύ τους μπορεί να ξεσπάσει ο πόλεμος των Ροούς, όπως εδώ σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του κυρίου Μουκίδη, έχουμε τον πόλεμο των Ροούς. Διότι έχει πάρει διαζύγιο εδώ και 6 χρόνια και η διαμάχη... 4. 6 σε διάσταση, ναι, και 4, ναι, που έχει βγει το διαζύγιο. Η διαμάχη αυτή δεν λέει να κοπάσει. Τι κάνει λάθος ο ίδιος, θα κάνει και την αυτοκριτική του, κάνεις λάθη. Τι κάνει σωστά, λάθη. Όλοι κάνουν λάθη. Τι συμβαίνει λοιπόν και δεν μπορεί να κοπάσει η ένταση μεταξύ δύο ανθρώπων μετά το χωρισμό? Εμένα ρωτάς. Ρωτάω εσένα, εσένα έχω απέναντί μου. Το πρόβλημα είναι ότι οι μητέρες μπερδεύουν δύο πράγματα. Την επικοινωνία με τη διατροφή. Δηλαδή, νομίζουν ότι τα παιδιά είναι σαν το Peep Show, ας πούμε. Ρίχνεις λεφτά στο μηχάνημα, βλέπεις το παιδί. Τελειώνουν τα λεφτά, δεν το βλέπεις το παιδί. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ βιώνω μια άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Πιο μεγάλη κατάσταση, πιο extra large, ας πούμε, ρύθμιση το μηχάνημα. Δίνεις λεφτά, δεν βλέπεις το παιδί. Άρα εσύ λες ότι σε γενικές γραμμές, σε κάποια διαζύγια, και αυτό σε αφορά. Σε πάρα πολλά, γιατί εγώ παίρνω μηνύματα καθημερινά που μου λένε... Φίλους. Ρε, όχι φίλους μου, ναι, από ξένο κόσμο. Ότι λες ότι πολλές φορές η στάση της μητέρας, συμφωνείτε εσείς από κάτω... Δώστε καλά και μικρόφωνο και στο κοινό. Εσύ λες ότι πολλές φορές η στάση της μαμάς μπορεί να εξαρτάται και η επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά από την καταβολή ή όχι της διατροφής. Εννοείται. Αυτό είναι νόμος. Άγραφος. Γελάς. Ναι. Είναι χιδαίο πάντως αυτό να συμβαίνει. Ναι. Μάλιστα, στις αρχές του Νοέμβρη υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο το κάνει η Εταιρεία Οικογενειακού Δικαίου και γίνεται στους Δελφούς, όπου θα μιλήσουν επιφανείς νομικοί της ελληνικής δικαιοσύνης. Και το θέμα του συνεδρίου είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Η παρεμπόδιση της επικοινωνίας και διάφορα άλλα πράγματα τέτοια. Εσύ λοιπόν νιώθεις ότι στη δική σου περίπτωση η διαμάχη αυτή συνεχίζεται και εντείνεται εξαιτίας του θέματος ότι είναι οικονομικό δηλαδή. Εννοείται. Το θέμα της έντασης που δημιουργείται. Εννοείται. Γιατί σταμάτησες να δίνεις διατροφή? Δεν σταμάτησα να δίνω. Απλά δίνω λιγότερα από ό,τι έδινα παλιά. Χωρίς αυτό να ορίζεται από κανένα συγκεκριμένη απόφαση. Δηλαδή, έχω δεχτεί και μήνυση, έχω πάει και στο ταυτόφορο και ο εισαγγελέας μου άφησε ελεύθερο. Να γιατί ρωτήσω... το συμφωνητικό είχε λήξει το 2014. Α, εσύ λοιπόν χώρισες. Εγώ από το 2014 και μετά έδινα και εθελώς. Να το εξηγήσουμε αυτό. Εσύ χωρίζεις. Δεν πάτε κατά τη δικία. Όχι, συνεννητικό. Υπογράφεται ένα συνεννητικό διαζύγιο σε δικηγόρο. Εκεί λοιπόν συμφωνείτε προφανώς. Πριν, πριν την υπογραφή του διαζυγίου όμως, γιατί το διαζύγιο βγήκε το 12. Ναι. Το 10 λοιπόν, έχοντας εγώ στην καμπούρα μου περίπου 6 μηνύσεις και 4 αγωγές, όπου σε κάποιες ζητούσε 1.100.000 ευρώ και διάφορα άλλα πράγματα έτσι του Λούνα Πάρκ, υπό αυτή την
Δαμόκλειο σπάθη πάνω στο κεφάλι μου, υπογράφω ένα συμφωνητικό όπου λέει ότι εγώ θα δίνω 2.700 ευρώ το μήνα για τα πρώτα δύο χρόνια.